Η μικρή Μαρίνα από τις Αρχάνες, με τη βοήθεια των γιατρών στο Μόναχο, βγήκε νικήτρια, με την οικογένειά της να εκφράζει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους κριτικούς, οι οποίοι απέδειξαν εμπράκτο στη συμπαράστασή τους στο μικρό κορίτσι, υπόθεση που συγκίνησε όλη την Ελλάδα. Το παιδί είναι μια χαρά, παίζει, γελάει, μιλάει κανονικά σε όλα του, δεν έχουμε κανένα θέμα, κανένα πρόβλημα, καμία επιπλοκή, δόξα τω Θεώ όλα έχουν πάει καλά, με τη χάρη του Θεού όλα έχουν πάει μια χαρά. Ούτε και εμείς οι ίδιοι και ούτε γιατί το περιμένανε αυτό το πράγμα. Είναι ένα τεράστιο θαύμα. Και γι' αυτό ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας βοήθησε, που προσεύχεται για τη μικρή Μαρίνα. Ένα μεγάλο και τεράστιο ευχαριστώ. Ανακούφιση και δάκρυα χαράς για την οικογένεια και με τις προσευχές των κριτικών να πιάνουν τόπο. Η αγωνία και η λύπη έδωσαν τη θέση τους στη χαρά. Αυτή τη στιγμή είμαι υπερευτυχισμένη που είμαι στο αεροδρόμιο μαζί της και μπαίνει στο αεροπλάνο υγιέστατη να γυρίσει στο σπίτι της στην Ελλάδα. Δεν μου είπε τίποτα. Με κοίταξε, χαμογέλασε και αυτό τα λέει πολλά. Από τους κριτικούς υπήρχε μια πολύ μεγάλη αγκαλιά, την αγκάλιασαν όλοι από την Κρήτη. Η μικρή Μαρίνα μπορεί πλέον να χαμογελά, καθώς μια νέα σελίδα ανοίγει για το μικρό αγγελούδι, το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι της ελπίδας στις 29 Ιανουαρίου με προορισμό το Μόναχο της Γερμανίας, προκειμένου να υποβληθεί σε κρίσιμη επέμβαση αφαίρεσης όγκου. 12 ώρες ήταν η επέμβαση. Δεν νιώθαμε περήφανα, νιώθαμε νικητές. Νιώθαμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι πλήρως. Το πρώτο πράγμα που ζήτησε η μικρή Μαρίνα ήταν παγωτό, όπως μας είπε ο πατέρας της, ο οποίος εκπλήρωσε την επιθυμία της, ενώ τις επόμενες μέρες επιστρέφουν στο νησί μας. Και καλά για να δει το λαιμοδάκι, γιατί το είχαμε φτιάξει, δεν βέβαια τις πήραμε παγωτό. Μετά όσο ξεζαλιζούταν, ζητούσε γύρω, ζητούσε διάφορα πράγματα. Φαντάζομαι ότι έτσι κάνει το χατήρι. Εννοείται αυτό. Και εννοείται ότι αυτά που ζητούσε μετά από τόσες μέρες και τόση περιπέτεια, πρέπει να πει ότι το μυαλουδάκι του είναι μια χαρά.